Στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδας και Κύπρου άνοιξαν οι κάλπες για τις πιο κρίσιμες ίσως και καθοριστικές εκλογές που διεξήχθησαν τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ιταλία. Οι σχεδόν 51 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν τα μέλη των δύο σωμάτων του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Οι κάλπες κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και Κύπρου και τότε αναμένονται τα exit polls που θα δώσουν μια πρώτη γεύση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο δεξιός συνασπισμός αποτελείται από τα αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζια Μελόνι, τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και το Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ως ανεξάρτητη δύναμη παίρνει μέρος στις ιταλικές εκλογές το κίνημα 5 Αστέρων με επικεφαλής τον Τζουζέπε Κόντε, ενώ στο πολιτικό σκηνικό βρίσκεται και ο αποκαλούμενος Τρίτος Πόλος, μια κεντρώα ομάδα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι. Το κύριο κόμμα του κεντροαριστερού συνασπισμού είναι το Δημοκρατικό Κόμμα του Ενρίκο Λέτα. Ο Λέτα πιέζει για μια σοσιαλδημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, ενώ υποστηρίζει τα μεταρρυθμιστικά σχέδια του Ντράγκη.